Πώς θα σας φαινόταν αν βλέπατε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη αντιμέτωπο με τον ίδιο του τον εαυτό? Καλώς ήρθατε στον Καθρέφτη. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο από το οποίο θα ζητούσε συγγνώμη? Όχι, δεν θα το έκανα. Δεν το κάνω αυτό. Έχεις χρησιμοποιήσει την επωνυμία σου για να κερδίσεις κάτι, να αποφεληθείς? Ναι, το έχω κάνει. Θέλω να μου πεις ειλικρινά αν σε έχει παρενοχλήσει ποτέ κάποια θαυμάστρια, και εννοώ βεβαίως σεξουαλικά. Έχει γίνει και αυτό. Μου είχαν στείλει στο καμαρίνι εσώρουχα. Με ένα minimum και 10 maximum, πόσο πιστός είσαι σε μια σχέση? 10. Την απιστία εσύ πώς θα την αντιμετώπιζες? Εάν το μάθαινα, είναι νομίζω κάτι το οποίο δεν θα συγχωρούσα. Θέλω να μου πεις πλέον το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει για χάρη του έρωτα. Πήρα το αυτοκίνητό μου, ταξίδεψα 7 ώρες για να πάω κάτω από το σπίτι της κοπέλας και να της κάνω έκπληξη. Με άριστα το 10, θέλω να μου πεις πόσο τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. 5. Έχεις κάνει ψυχανάλυση για να... Δεν έχω κάνει ψυχανάλυση, αλλά την τρέλα λίγο μέσα στο κεφάλι μου καταλαβαίνω ότι την έχω και ότι δεν είμαι καλά. Απλά προσπαθώ όσο περισσότερο γίνεται να το κρατάω χαμηλά και να μπορώ να είμαι όταν. Θες να πάμε λίγο προς τα πίσω και να θυμηθείς την πρώτη σου φορά? Ήταν σε νερό. Το ναι. Μέγεθος μετράει? Ναι, νομίζω μετράει. Έχεις πολλά τατουάζ. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποιο που δεν το έχουμε δει και ενδεχομένως το βλέπει μόνο μία. Εντάξει, ναι, έχω κάτι. Προς τα πού μεριά? Χαμηλά. Κάπου προς τα δω ή προς τα δω? Κάπου προς τα δω. Έρχεται μία θαυμάστρια στο καμαρίνι και σου λέει: Στράτο, θέλω να υπογράψεις το στήθος μου. Το έχω κάνει. Πηγαίνει σούπερ μάρκετ? Ναι, πάω. Έχει τύχει εκεί που ψωνίζεις να καταλάβεις ότι κάποιος κάποια σε ακολουθεί και κοιτάζει αυτά που ξέρω εγώ μέσα στο καλάθι σου? Ναι, έχει τύχει και μετά νομίζω πήγε και αυτό στο ίδιο. Σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Εντάξει, τώρα, άμα κοιτάει άλλο στο καλάθι μου, εννοείται, ρε φίλε, θα τρελαθώ. Οι γυναίκες συνηθίζουν να λένε όταν θέλουν να αποφύγουν ερωτική συνέβρεση με τον σύντροφό τους, να λένε: Αγάπη μου, δεν είμαι καλά σήμερα, έχω πονοκέφαλο. Έχεις εσύ σκεφτεί ποτέ κάποια δικαιολογία για να αποφύγεις αυτή τη σκληρή δουλειά? Ναι. Είναι εκεί που καταλαβαίνεις όμως ότι πρέπει μια σχέση να κοπεί. Θα έκανες σχέση με μια κοπέλα η οποία θα ήταν πολύ πιο ψηλή από σένα? Εντάξει, δεν έχω κομπλέξει εγώ τώρα με το ύψος μου και τέτοια. Είμαι 71, είμαι 72. Απλά εγώ τον άνθρωπο της ζωής μου, και επειδή είναι 80, θα πω που είναι ψηλή. Όχι, δεν το κοίταξα ποτέ αυτό το πράγμα. Μ' αρέσουν οι πιο μικροκαμωμένες γυναίκες, αλλά νομίζω ότι χάνουν λίγο την θηλυκότητά τους όσο είναι. Νταρντάνες. Ναι, τεράστιες. Πες μου με ειλικρίνεια, σε παρακαλώ πολύ, έχεις κοιτάξει ποτέ κινητό? Ναι, το έχω κάνει. Είδες κάτι κακό ή όχι? Ναι. Κόπηκε? Ναι. Ψαλίδι. Με άριστα το 10, πόσο ειλικρινής ήσουν στις ερωτήσεις που σου έκανα? 9,5.